Δεν ξέρω, λοιπόν. Να μιλήσουμε με τον Νίκο Βασιλάκο, που είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και πραγματογνώμονας της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλησπέρα. Την αγάπη μου καταρχάς και μπράβο και συγχαρητήρια και καλή σεζόν. Και στα παιδιά μας επιτέλους, να μην υπάρχει αυτό που συνέβαινε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, που το κινητό το κρατάγανε σε ντενεκεδάκι ή σε κουβαδάκι ή σε λεκανίτσα στην είσοδο του σχολείου. Αυτό που ουσιαστικά ήρθε και λύθηκε επιτέλους με αναγνώριση της ανάγκης για ασφάλεια, επικοινωνία. Σας λέω ότι είχαμε περιστατικό που έχασε τις αισθήσεις δασκάλα μέσα στην τάξη και παιδί που παράνομα είχε κινητό ειδοποίησε κατευθείαν το 166. Δηλαδή να είμαστε πραγματικοί ρεαλιστές και να αντιληφθούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν άλλαξε και ότι είμαστε δεκαετία του 80. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να αντιληφθούμε ότι πρέπει να ζούμε στο 2024 και όχι στο 1980. Χίλια που δεν υπήρχαν κινητά, 1990 εμείς τα ζήσαμε με τις παντόφλες, μην τα λέμε αυτά. Εμείς δεν είχαμε κινητό στο σχολείο. Όχι, ούτε την υποψία του κινητού. Όχι. Σε κάτι ταινίες μόνο στον Τάλας έβγαιναν κινητό το αυτοκίνητο. Και μας φαινόταν εχμήτης. Λοιπόν. Επιτρέπεται το κινητό, δεν επιτρέπεται εμφανής χρήση, δεν επιτρέπεται να βγαίνει από την τσάντα το κινητό, ούτε στο διάλειμμα, γιατί αρχίζει περίσπαση. Με τι παλεύουμε ως εκπαιδευτικοί, ως γονείς, ως δίωξη ηλεκτρονικού, ως κυβέρνηση, ως όλοι. Με τις περισπάσεις και τις διασπάσεις των παιδιών από τα κινητά. Ναι. Είναι εκπαιδευτικό εργαλείο. Εγώ θα σας πω γιατί με είχαν κατεβάσει στην Κύπρο και μίλησα σε σχολεία. Τα παιδιά στην Κύπρο το βλέπουν τελείως εργαλειακά το κινητό. Μπαίνω, ψάχνω, κλείνω. Σοβαρά. Τα παιδιά στην Ελλάδα το βλέπουν σαν κατανάλωση. Θέλω να φύγουμε από την κατανάλωση. Το κινητό δεν είναι πατατάκι. Δεν κάθομαι και βλέπω stories. Δεν κάνω doom scrolling. Δεν βλέπω θεωρίες συνωμοσίας. Τι θα πει doom scrolling? Τι είναι doom scrolling? Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να γλιτώσουμε όλοι, που καθόμαστε για να χαλαρώσουμε και βλέπουμε doom, την καταστροφή. Θα γίνει καταστροφή του κόσμου, παγκόσμιος πόλεμος. Βλέπουν και τα πιτσιρί και τέτοια πράγματα. Δεν θα κάνω ποτέ τίποτα. Και τι κάνω, παίρνω ντοπαμίνη από το κινητό στον εγκέφαλό μου, το οποίο δεν είναι σωστό. Πάρε ντοπαμίνη από το διάβασμα, θα μου πεις κάτσε ρε Νίκο, τι λες τώρα. Ντοπαμίνη από το διάβασμα, ναι ρε παιδιά, στο YouTube υπάρχουν δωρεάν όλοι οι ύλοι που κάνουν τα παιδιά σε όλες τις τάξεις, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Τι λέω λοιπόν στα παιδάκια? Τι, θες να κάνεις κινητό? Βάλε μου κι άκου την ιστορία της τρίτης γυμνασίου, της δευτέρας γυμνασίου, να τη μάθεις καρτούν, να την έχεις δουλέψει στον εγκέφαλό σου για να μπορέσεις να την πεις και στο μάθημα. Κοίτα, πολλοί δάσκαλοι το κάνουν αυτό. Επειδή αρκετά πράγματα είναι δυσνόητα, δύσκολα, αντιτουριστικά τέλος πάντων. Δεν είναι ελκυστικά για τα παιδιά. Πάρα πολλοί δάσκαλοι προτείνουν βιντεάκια στο YouTube. Τα οποία χρησιμοποιούν και μια πιο απλή γλώσσα. Είναι πιο απλά. Σε παρακαλώ, Νάνση, σε θέλω ξανθιά δασκάλα χτες. Όχι, δεν έχω υπομονή. Δεν έχω υπομονή. Να έρθουν τα παιδιά. Καϊσή, δεν έχει υπομονή. Καμία. Έχουν ειδικό ταλέντο. Η όβια υπομονή. Θεωρείς ότι έχω, Πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν έχει υπομονή. Καμία σχέση. Αλήθεια? Ο αγώνας είναι να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο, παιδιά. Ναι. Να μην αφήσει κανένα παιδί το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Μπορεί να έχει το κινητό στην τσάντα, δεν μπορεί να το έχει στο χέρι, όχι σε εμφανές σημείο. Είναι μία πρόοδος γενική. Αποδεχτήκαμε την ύπαρξη κινητών. Άρα εσύ αυτούς τους καινούριους κανόνες δεν βλέπεις απαγορεύεται, βλέπεις επιτρέπεται. Ναι. Ωραία, επειδή αυτό έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό λίγο πριν από εμάς, αρκετά χρόνια πριν. Ξέρουμε τι αποτελέσματα είχε? Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση, γιατί στο εξωτερικό έχουμε δύο διαφορετικές γραμμές. Η μία λέει χάνω το παιδί, η μία λέει κερδίζω το παιδί. Πότε? Υπάρχει το SchoolGR που είναι το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και μπορεί το παιδί να μπει να συντονιστεί στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, να βλέπει την ύλη των μαθημάτων. Τα παιδιά ήδη στα περισσότερα ιδιωτικά και στα δημόσια σχολεία το κάνουν αυτό. Οπότε να μπορεί να έχει επαφή με το μάθημα και εκτός μαθήματος. Επιτρέπεται η εκπαιδευτική χρήση, επιτρέπεται η έρευνα, επιτρέπεται η Wikipedia, απαγορεύεται το χάσιμο χρόνου, απαγορεύονται τα social και να σας πω και κάτι.
Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμιστούν όλα τα κινητά των παιδιών, να μην έχουν ειδοποιήσεις ηχητικές ή δόνηση όταν είναι στην τσάντα. Βέβαια. Για να είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε όλα. Εννοείται, ναι, μα το έχει τσάντα και κάνει μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ. Ναι, συγκεντρώσει στη κλάσματα. Άρα, παρόμοια παραδείγματα του εξωτερικού έχουν θετικά αποτελέσματα. Ναι, θετικά έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα και μάλιστα στην Ελλάδα πήγαμε και ένα βήμα μπροστά. Είπαμε ναι στην τσάντα, όχι στο χέρι. Και τώρα θα πάμε σιγά σιγά να ξέρετε στο επόμενο βήμα που θα δούμε στη λελογισμένη, στη λογική χρήση. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δώσει εντολή και να πει ο καθηγητής βγάλτε τα κινητά από την τσάντα να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε εργασία. Να, εγώ ναι, θα ναι. το έκανα σαν καθηγητής. Γιατί πρώτο πτυχίο όλος να μην έχει, παιδιά, όμως. Ah. Ναι. ναι, μπορεί και κάποιος να μην έχει. Παιδιά. Και πάλι όμως κάποιος να μην έχει μονάδες, κάποιος να μην έχει δημιουργεί. Δεν είναι όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση. Θυμάστε τότε με τον κορονοϊό, όταν ξεκίνησε αυτή η εκπαίδευση ξαφνικά, γιατί έγινε σε μια μέρα. Δεν είχαν καν κομπιούτερ σπίτι τους. Υπήρχαν παιδιά που δεν μπορούσαν να μπουν στο μάθημα γιατί όλη η οικογένεια είχε ένα τηλέφωνο. Εγώ θα σας πω, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλει λίγο αυτό μια προσοχή, να μην, γιατί εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και νιώθουμε πολλές φορές αποκλεισμένοι. Δεν θα το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Όχι, θέλω να πω, φαντάσου να είσαι 13... Αν θες να ξανάρθω, μεγάλοι άνθρωποι. 13, 14, 15 και να νιώθεις την ταξική διαφορά στο πετσί σου. Όχι, δεν το θες αυτό. Καθόλου δεν το θες. Απ' την άλλη, τι κάνουμε, γιατί ένα είναι αυτό, η διάσπαση, το αυτό, την μπαίνω στα social και κοιτάω stories. Okay. Αυτό είναι και λίγο... Η παιχνίδια. Α, κακό του κεφαλιού σου με έναν τρόπο. Με το cyberbullying τι κάνουμε, με τα βιντεάκια που βγαίνουν σε τουαλέτες και κάτω από τα θρανία, τι κάνουμε. Δεν θέλω μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα που λειτουργεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, κανένα παιδί εκτεθειμένο σε cyberbullying, σε sexting, σε κάτω από την κουβέρτα μηνύματα. Θέλω ο γονιός να βάλει τώρα μία ώρα χρήσης κινητό επιτρεπόμενη μέσα στην κάθε μέρα της εβδομάδας. Είναι ευθύνη του γονιού να κόψει τη χρήση γιατί το παιδί χάνει την μπάλα. Όταν χάνει την μπάλα δεν μπορώ να το μαζέψω. Μπορώ να του δώσω συμβουλές, μπορώ να του πω Γιωργάκη μου, Αλκούλη μου, Αντζελίνα μου, έλα σε μένα άμα έχεις ένα θέμα, αλλά πρέπει να μάθω στο παιδί ότι έχει δικαίωμα να μην απαντήσει Νάνση και Θανάση. Σε μήνυμα, άμεσα, να του μάθω λίγο game theory, ότι η επόμενη σου κίνηση είναι η προηγούμενη του αντιπάλου, που σημαίνει ότι όση ώρα έκανε να σου απαντήσει, μπορείς και εσύ τόση ώρα να κάνεις να του απαντήσεις, και να μάθω το παιδί να λέει την τριγράμματη λεξούλα όχι. Ναι. Και να το κάνει και με το χεράκι. Ναι. Όχι. Αυτό στη θεωρία ακούγεται καλό. Η πράξη ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο. Και να επιβάλλουμε και μία ώρα στο παιδί. Και... Συναισθηματική θωράκιση του παιδιού, ψυχοπροφυλακτική, αγάπη, σωστά. Αγκαλιά. Δηλαδή δεν έχει νόημα να μιλάς σε ένα παιδί που δεν το παίρνεις μία αγκαλιά, ρε παιδιά. Ναι. Κινησιολογική επικοινωνία πρώτα. Αγκαλίτσα, παιδί μου, σου έχω εμπιστοσύνη, θα σε βοηθήσω, δεν σ' αφήνω, τον κρατάω, τον αγκαλιάζω και μετά του μιλάω. Δεν πάμε κατευθείαν, όχι αυτό, κάνε, πρόσεξε κι αυτά. Γέφυρα με το παιδί. Άμα κάνω γέφυρα με το παιδί, συνδεθώ με το παιδί, αποσυνδέω το παιδί από το cyberbullying. Μια και γνωρίζεις περισσότερα πράγματα από εμάς, σήμερα ποια είναι η σχέση των παιδιών με το κινητό. Με το κινητό. Δηλαδή φαντάζομαι δεν έχουν όλοι μία ώρα κινητό την ημέρα. 3,5 μήνες το χρόνο μετρημένα ένα παιδί είναι στο κινητό. Βάλε και του καλοκαιριού Einstein... που είναι πραγματικά 3,5 μήνες. Αϊνστάιν να θέλει να είναι, θα ήταν. Έλον Μάσκ να γίνει, στο διάστημα να πάει, φτάνει. Ναι στη δραστηριότητα, ναι στον αθλητισμό, ναι στην αερόβια άσκηση, όχι τόσο οθόνη, φτάνει. Το 25% φτάνει. Δηλαδή τη ζωή του το περνά στο κινητό. Ναι, παιδιά. Και εσύ, όμως. Είναι και τρομερό, εγώ, είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. Θα πάρεις το κινητό, Θανάση μου, θα σου κάνει καυγά για 30 λεπτά, μετά το ξέχασε, μετά είναι ήρεμο. Πρέπει να αντέξεις τα 30 λεπτά, ρε Θανάση. Ναι, ναι, ο καυγάς θα γίνει, ο καυγάς θα γίνει. Δηλαδή αυτό ισχύει, αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που δίνεις ένα κινητό ή ένα τάμπλετ για να δει κινούμενα σχέδια, ξέρω εγώ, να δει μια ταινία. Σωστό. Ισχύει και εκεί η απαγόρευση. Είναι. Ούτε αυτό επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Ό,τι είναι οθόνη, είναι οθόνη. Μία ώρα οθόνη. Καλή να ησυχάσει κάπου να δει μια ταινία, να ησυχάσει το κεφάλι σου λίγο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι άλλο παθητικό, όχι άλλο καναπέ. Να βγει να περπατήσει, να κάνει κάτι άλλο, να ασχοληθεί. Α, φουλ δουλειές στο σπίτι θέλω, Sorry.
Όλες τι δουλειές του παιδιού να γίνονται από το παιδί του σπιτιού. Θα στρώσει τραπέζι για να φάμε, θα μαζέψουμε τα πιάτα μαζί, θα πλύνουμε πιάτα μαζί. Το πιο ωραίο παιχνίδι είναι η συμμετοχή στις δουλειές του παιδιού. Δεν διευκολύνω, δεν εξυπηρετώ, δεν είμαι διαθέσιμος, δεν έχω το παιδί στη γυάλα, γιατί μετά τα 18 έρχονται ουσίες, συμμορίες, όλα τα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Συμμετοχή του παιδιού στη ζωή, όχι ξέκομα από τη ζωή. Μαζί να πάμε σούπερ μάρκετ, μαζί να κλείνουμε τα πιάτα, μαζί να πλώσουμε τα ρούχα, μαζί να βάλουμε πλυντήριο, μαζί να μαγειρέψουμε, Γιωργάκη, τα σούλα, ασία. Ναι. Καλά, αυτό καμιά φορά εξυπηρετεί και τους ίδιους τους γονείς. Δηλαδή, του βάζεις μια ταινία, θα ησυχάσει το κεφάλι σου για μία ώρα. Ναι, εντάξει. Ξεβόλεμα. Ναι, ναι, ξεβόλεμα. Ξεβόλεμα, ξεβόλεμα. Για καλύτερα παιδιά. Ναι. Νίκο, τα λες υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, σε ευχαριστώ. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Βασιλάκο. Λοιπόν, τι κάνουμε.